Πιθανή η ρητορική της κυβέρνησης και των κυβερνητικών βουλευτών. Η κυβέρνηση έχει χάσει, και οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν χάσει την μπάλα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μεταναστευτικό. Και καλά, στο ποδόσφαιρο πες ότι είναι δεσμευμένοι απέναντι στα συμφέροντα τα οποία υπηρετούν. Οκ. Okay. Είναι μια, αν θέλετε, προσωπική άποψη. Τώρα τα δύο θέματα, ελάτε. Καθόλου δεν τα συνδέω, ναι. Αλλά λέω ότι είναι δεσμευμένοι. Ναι. Αλλά απέναντι στο προσφυγικό μεταναστευτικό είναι απίθανα. Εκτεθειμένοι στη ρητορική την οποία είχαν αναπτύξει ως αξιωματική αντιπολίτευση και αυτά που λέγανε, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, ξεκινώντας από τον κύριο Μητσοτάκη και φτάνοντας στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που λέγανε ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα σε ένα μήνα, κατήργησαν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν είναι λύση η μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά στην ενδοχώρα. Αυτά τα λέγανε οι βουλευτές και ο κύριος Μητσοτάκης. Και τώρα είναι μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο δημιούργησαν οι ίδιοι. Ήταν ντροπή η μόρια για την Ελλάδα και την Ευρώπη των 5.000 προσφύγων και μεταναστών. Των 20.000 προσφύγων και μεταναστών η μόρια τώρα τι είναι ακριβώς. Πριν που κάναμε μια σύνδεση, να σας το πω λίγο ολόκληρο. Να σας το πω, γιατί συνδεθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής περίπου 10 λεπτά με τους ανθρώπους από τη μόρια των 1.000 κατοίκων, των 1.000 μονίμων κατοίκων, του χωριού εννοώ, οι οποίοι κάνουν μια ειρηνική διαμαρτυρία αυτή τη στιγμή στο νησί και μας έλεγαν ότι έχουμε ένα πρόβλημα πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά είμαστε χίλιοι. Κύριε Λασκαράτο, να σας συμφωνώ. Πω, εγώ δεν θα διαφωνώ. Λέω. Η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης. Όχι, καταλαβαίνω τι θέλω να μου πείτε. Ο κ. Μητσοτάκης δημιουργούσε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το τι είναι η μόρια αυτή τη στιγμή. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει πράγματα. Λέει ότι έχει αντιδράσεις στα νησιά. Βεβαίως και έχει αντιδράσεις στα νησιά. Όμως προσέξτε τι αντιδράσεις έχει. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κύριε Λασκαράτη και κυρία Μιχαλιδάκη, ο οποίος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, λέει ότι θέλω να κάνω αποθρεπτική πολιτική, δηλαδή να πνίξω ανθρώπους. Αυτό επί της ουσίας λέει. Όταν η ίδια η Ευρώπη απαγορεύει τέτοια πράγματα. Το ίδιο το ενωσιακό δίκαιο απαγορεύει τέτοια πράγματα. Λένε ότι έχουν αντιδράσεις. Ξέρετε τι γίνεται στην ενδοχώρα. Γνωρίζετε ότι οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βγάζουν ανακοινώσεις και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε κανένα. Για την ενδοχώρα μιλάω τώρα. Mm-hmm. Δεν θέλουμε ούτε έναν πρόσφυγα και μετανάστη, διότι θα αλλάξει την πολιτισμική γεωγραφία της περιοχής μας. Αυτά έχει να τα διαχειριστεί η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Θα σας απαντήσει ο κύριος Στεφανάδης, αλλά για να ολοκληρώσουμε ένα γύρο. Επιτρέψτε μου. Κύριε Μπάρκα, αλλά βάλτε τελείω να πάμε σε κύριο Κουρμούλη για να απαντήσει. Είναι πολύ επικίνδυνο, ναι, το προηγούμενο θέμα που δείξατε. Το γεωπολιτικό θέμα. Mm. Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει να κάνει με τη Συρία πλέον, γιατί τις επέτρεψαν οι δυνάμεις να μπει στη Συρία πριν από 2 μήνες περίπου. Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται πρόσφυγες, νέοι πρόσφυγες στα σύνορα. Υπάρχουν ήδη 5 εκατομμύρια πρόσφυγες στα παράλια της Τουρκίας, οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να μπουν προς την χώρα μας μέσα. Και ο κ. Μητσοτάκης, όσον αφορά τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας, αυτό που κάνει είναι να μας θεωρούν δεδομένοι οι Αμερικάνοι. Τίποτε άλλο. Κύριε Κουρμούλη, ελάτε. Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι και η ανταπόκριση δικιά σας από την Κωνσταντινούπολη είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική, με την έννοια ότι, αν θέλετε, δείχνει και τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος. Δηλαδή, αυτή